τι γίνεται και με το αθλητικό πολύκεντρο που ήταν οριοθετημένο σε εκείνη την περιοχή και που είναι και ένας διακαής πόθος όλης της αθλητικής κοινωνίας. Εγώ θα... Ουσιαστικά όντως... Δεν θυσιάστηκε. Για το νοσοκομείο βέβαια, αλλά εντάξει. Δεν θυσιάστηκε. Όχι, όχι, δεν θυσιάστηκε. Ουδόλως θυσιάστηκε. Τριπλό κέρδος είχαμε εκεί. Διπλό καταρχήν. Θα τα πω έτσι, δεν ξέρω αν γίνομαι και κουραστικός, αλλά μιας και το βλέπουν οι συμπολίτες μας. Εκεί που έπρεπε να ανεγερθεί το νέο νοσοκομείο, στα 34 στρέμματα, υπήρχε ένας σχεδιασμός παλιά, επειδή μου δικαίου δηλαδή, να γίνει ένα αθλητικό πολύκεντρο. Τι προτάξαμε εμείς, είπαμε ότι εδώ να γίνει τώρα το νοσοκομείο και πάμε και διεκδικούμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη διπλανή έκταση για να κάνουμε εκεί το αθλητικό πολύκεντρο. Τη διεκδικήσαμε. Το διεκδικήσαμε, το πήραμε για 25 συν 5 χρόνια. Άρα τι έχουμε στην κατοχή μας σε σχέση με το 2022 που συζητούσαμε από μηδενική βάση σχεδόν. Ένα κίνητο 34,6 στρέμματα και ένα 28,5 στρέμματα από το Αγροτικής Ανάπτυξης παραχωρημένο στον Δήμο της ΚΟ. Κέρδος. Αυτή είναι η μάχη που έδωσε αυτή η Δημοτική Αρχή. Εμείς δεν λειτουργούμε με τον κανόνα της διαίρεσης. Λειτουργούμε με τον κανόνα της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού. Αυτή είναι η ιστορική μας αποστολή και ευθύνη, να πολλαπλασιάζουμε την υπεραξία που παράγει αυτός ο τόπος και το αποτύπωμα που μένει εδώ για τις επόμενες γενιές να λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής του παρόντος. Αυτό είναι. Εμείς λοιπόν προσθέσαμε στην περιουσία του Δήμου αυτά που σας είπα. Για το πολύκεντρο λοιπόν, στα 28,5 στρέμματα γίνεται γεωτεχνική μελέτη. Το επόμενο διάστημα αμέσως ξεκινάει η αρχαιολογική σκαπάνη. Γίνεται το τοπικό ρημοτομικό που είναι ανεξάρτητο, όπως είπαμε. Υπογράφουμε αυτές τις ημέρες την ανάθεση για δύο προμελέτες, πάλι μελετοκατασκευές. Το ένα αφορά στο κολυμβητήριο και το άλλο αφορά στο μεγάλο κλειστό χώρο, το μεγάλο κλειστό γυμναστήριο, γήπεδο μπάσκετ, όπως θέλετε πείτε το, που θα είναι πραγματικά το στολίδι και το κόσμημα. Αυτά είναι δύο ανεξάρτητα πράγματα, νοσοκομείο, αθλητικές υποδομές, αλλιώς τρέχουμε το ένα, αλλιώς τρέχουμε το άλλο. Έτυχε και βρίσκονται δίπλα-δίπλα, τα χωρίζει ένα ρέμα αυτή η συστάδα με τα κυπαρίσια που γνωρίζουν οι συμπολίτες μας. Δήμαρχε, ο χρονικός ορίζοντας δηλαδή στο περίπου πότε είναι για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Είναι για το αθλητικό πολύκεντρο στο Λινοπότη. Κοιτάξτε, υπογράψουμε για τις προμελέτες, θα γίνουν οι προμελέτες. Θα αναζητήσουμε και εκεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία και επειδή είναι μία παρεξηγήσιμη έτσι έννοια το χρηματοδοτικό εργαλείο αυτή την περίοδο, κρατάμε χαμηλούς τόνους για να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι ολοκληρώνεται από τις τεχνικές υπηρεσίες η μελέτη για τρεις θόλους, όπως είναι και στην Καρδάμενα, ένα στην Κέφαλο, ένα στο Ζιπάρι και ένα στην ΚΟ. Διεκδικούμε χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης και τρέχουμε τους χρόνους αυτές τις ημέρες. Θα τα περάσουμε από τα συλλογικά μας όργανα για να πάω μαζί με τους συναδέλφους μου αιρετούς να διεκδικήσουμε αυτή τη χρηματοδότηση που ξεπερνάει λίγο το 1 εκατομμύριο. Εδώ είμαστε. Βήμα-βήμα χτίζουμε για τα παιδιά μας, χτίζουμε για τις επόμενες γενιές. Γι' αυτό σας λέω και λέω σε όλους και απευθύνομαι και στην κοινωνία ότι όλα αυτά απαιτούν χαμηλούς τόνους. Η αντιπαράθεση δεν προέκυψε από εμάς. Εμείς είπαμε το αυτονόητο πριν τρεις μήνες. Και από τότε ήταν η θριαλίδα. Δεν θέλουμε τα σκουπίδια της Καλύμνου εδώ, όχι γιατί λαϊκίζοντας λέμε ότι δεν θέλουμε. Παναλαμβάνω, εμείς είμαστε που αναλάβαμε φορτία, βλέπε μεταναστευτικό κλπ. Όταν άλλοι κοιμούνται ήσυχοι αλλού. Εμείς μένουμε εξάγρυπνοι όταν συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στο πυλί. Η ΚΟΣ έχει βάλει πλάτες. Αλλά όταν μπορείς να δώσεις άλλη επιστημονική λύση για το θέμα των απορριμμάτων, δεν είναι η ΚΟΣ η χαβούζα. Αυτό ήταν που αποτέλεσε την αντιπαράθεση. Γιατί τολμήσαμε και σηκώσαμε ανάστημα και είπαμε, κύριοι, όχι. Κύριοι, όχι. Αυτό. Εσείς τι πιστεύετε, δηλαδή, αν αυτά τα θέματα δεν είχαν ανακύψει, δεν θα ήταν πιο ομαλές οι σχέσεις μας? Αυτό είναι τώρα το πεδίο για τι να το κρύψουμε άλλωστε. Από τα σκουπίδια όχι, εμείς δεν θέλουμε να πορευτούμε έτσι, αγαπητοί Πόπη. Δεν θέλουμε. 45 φορές το έχουμε πει, 46 τώρα. Δεν θέλουμε, αλλά δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε
επουδενή σε ζητήματα αξιοπρέπειας και προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος. Προηγουμένως ότι θυσιάσατε το αθλητικό πολυκέντρο, εννοούσα τη χρηματοδότηση που υπήρχε, αν θυμάμαι καλά, 900.000 ευρώ που ήταν τότε με αυτή τη λογική, και δεν το είπα κακοπροαίρετα. Το είπα με την έννοια ότι αναλάβατε και το πολιτικό κόστος γι' αυτό, γιατί συχνά δεν υπήρχε. Θα σας κληθήκατε να απαντήσετε γι' αυτό εντός αυτής της αίθουσας. Θα σας απαντήσω και σε αυτό, αγαπητέ Παναγιώτη. Οι παρατηρήσεις ήταν για την. Ναι, το ξέρω, αλλά πρόσθεσα στη Μαρία. Θα το πω για να το αποσαφηνίσω. Υπήρχε μία δέσμευση το 2018. Επιχαρίτηση. Επιχαρίτηση, ναι. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Το 2018, τα θυμάμαι μια χαρά, για 900.000 ευρώ για το 2018. Το 2018, η ορίμανση των διαδικασιών στον τότε Δήμο περί των αθλητικών εγκαταστάσεων εκεί ήταν στο σημείο 0. Δεν είχαν ξεκινήσει ακόμα το τοπικό ρημοτομικό. Εμείς το ξεκινήσαμε. Όταν λοιπόν είναι στο σημείο 0 και ξέρεις ότι έχεις άλλα 5-6 χρόνια, είπε ο Χαρίτσης το 2018, σας έχω 900 χιλιάρικα, περί άλλων ετήρβαζαν τότε, δεν ήταν έτοιμοι καθόλου, πάνε τα 900. Και το είχαμε πει τότε ξανά και με τον Περιφερειάρχη ότι όταν οριμάσει αυτό και μπορεί η Περιφέρεια, θα το χρηματοδοτήσει. Η Περιφέρεια. Ή όποιος άλλος. Ή όποιος άλλος. Γι' αυτό λοιπόν εγώ δεν λέω τίποτα τώρα και λέω ότι όταν όριμα, άρα δεν θυσιάσαμε και δεν χάσαμε, ούτε κόστος αναλάβαμε. Κέρδος υπήρξε. Ούτε μισό ευρώ δεν χάθηκε. Τα 900 χιλιάρικα ήταν ενάχαμε να λέγαμε τότε. Εάν ήταν έτοιμη η προηγούμενη δημοτική αρχή και είχε σχέδια για δημοπράτηση του αθλητικού πολυκέντρου και το θυσιάζαμε, θα λέγαμε τίποτα δεν υπήρχε. Μηδέν. Μηδέν από μηδέν, μηδέν. Άρα δεν χάθηκε τίποτα απολύτως.